Κύριε Πατζήκη, η έναρξη τη θερινή περίοδου έχει ξεκινήσει το Δήμο Κωνσάντρα. Οι πρώτοι επισκέπτε έχουν φτάσει. Είναι σε ετοιμότητα ο Δήμο όσον αφορά την α, καθαριότητα. Ο Δήμος α, είναι σε ετοιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα θεωρώ ότι όλες οι υπηρεσίε του Δήμου της Καθαριότητας ε, και τα συνεργεία βρίσκονται σε μια εγρήγορση για να είμαστε έτοιμοι και για τη συγκεκριμένη διοργάνωση που τιμά τον τόπο μας και εύχομαι να το αντιληφθούν και οι δημότες αλλά και οι ετεροδημότες του Σαββατοκυριακού. Θεωρώ ότι όλη αυτή η διοργάνωση ανεβάζει και το level και για τη χρονική περίοδη, περίοδο, που, που, είμαστε τώρα μέσα Απριλίου και μια εβδομάδα πριν το Πάσχα. Είμαστε πιστεύω έτοιμοι. Το σίγουρο είναι και πρέπει να αφιστήσουμε την προσοχή στου δημότε αλλά και του εταιρεοδημότε που κατεβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Πέρα από τα μέτρα ασφαλεία τη διοργάνωση που θα είναι πολύ δρόμοι κλειστοί για να εξυπηρετήσουν τον αγώνα, του εθελοντές και όλου του ανθρώπου και του Δήμου τα συνεργεία για να είμαστε και καθαροί, θα ήθελα και θα παρακαλούσα να είμαστε λίγο πιο συνειδητοί ε, διότι συνήθως παρουσιάζεται το φαινόμενο Παρασκευή με Σάββατο και Κυριακή να γίνονται πάρα πολλές ρήψεις εντός του Δήμου, τα όρια του Δήμου, ειδικά στο οδικό, το υπαρχιακό και θα θέλαμε και θα παρακαλούσαμε να προσπαθήσουν να μην βγάζουν, να μην βγάλουν τις ποσότητες. Σίγουρα δεν μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την καθαριότητα λόγω του Σαββατοκύριακου, αλλά θα, θα θέλαμε να τους εφιστήσουμε την προσοχή να κρατήσουν τα πράσινά τους για την επόμενη εβδομάδα και με το καλό να τα καθαρίσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Ένα φαινόμενο που κάθε χρόνο, κύριε Παντζήκη, το βλέπουμε έτσι στα, στις περιοχές που έχουν να κάνουν με εξοχικές κατοικίες και οι άνθρωποι που έρχονται κάνουν τις ανακαινήσεις ή τον καθαρισμό με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, βέβαια. Όπως το γνωρίζετε καλά, επειδή και σε όλη τη Χαλκιδική, αλλά είναι ένα πανελλήνιο πρόβλημα. Θεωρούμε ότι κάθε Δήμος προσπαθεί και οι υπηρεσίες του να ανταποκριθούν στις μεγάλες ανάγκες και αυτής της περίοδου. Στα δύο προηγούμενα έτη ήταν πιο δύσκολα και λόγω του κορονοϊού επειδή η καραντίνα άνοιξε τέλη Μαΐου και Ιούνιο με αποτέλεσμα να έρθει μεγάλο όγκος. Και όπως γνωρίζετε η Κασάνδρα και οι άλλοι Δήμοι, οι Δήμοι, έχουμε μεγάλο πληθυσμό ο οποίο αυξάνει το Σαββατοκυριακό με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί που ήρθανε πέρσι ειδικά, ήταν για μας ένας γολγοθάς να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι καθημερινά. Είναι το φαινόμενο ότι σκουπίζουμε τους δρόμους ακόμα και τα ρήθρα στο επαρχιακό και εντό των οικισμών. Και τη Δευτέρα πρωί γίνεται ένας πανικός από που οι υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Εποπτικά βρισκόμαστε σε αδύναμη κατάσταση στο Σαββατοκύριακο αλλά ε, θεωρώ ότι ένα μέρος του, των Δημοτών αλλά και των Εντεροδημοτών ε, συνεργάζεται αλλά ένα άλλο μέρος δεν συνεργάζεται. Οι υπηρεσίε προσπαθούν και ελέγχουν με καταγγελίες κυρίως αλλά και με τους ανθρώπους που κινούνται της καθαριότητας εντός των χωριών και βρίσκουμε πολλές περιπτώσεις και πρόστιμα. Πέφτουνε και παρατηρήσει. Γιατί πολλοί ίσω λόγω του Σαββατοκύριακου δεν μπορούν να καταλάβουν ότι θα βγάζω και θα τα πάρουν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το πρωί όμω και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Παρασκευή καθαρίζουμε και το Σαββατοκύριακο. Αντιλαμβάνεστε και εσείς, ξαναβρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο το μηδέν. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για κάθε Δήμο και είναι και η γεωμορφία του συγκεκριμένου Δήμου και τα ωριά του και οι πολλοί οικισμοί με πράσινο, όπως γνωρίζετε, οικόπεδα δηλαδή και βίλες και κατοικίε δεύτερης κατοικία, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι θέλουν να έρθουν να κόψουν τα χόρτα τους, αλλά πιο και να κάνουν και την ανακαίνισή του που απαγορεύεται ο Δήμος να παίρνει και αυτό το τονίζω και εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε να να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ανακινήσεις. Ε, ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά και κυρίως για τη διοργάνωση και τα, σίγουρα είμαστε σε αναμονή και με τα συνεργεία της καθαριότητας τα οποία το Σαββατοκύριακο θα κινούνται για να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε αν κάτι χρειαστεί.